Με αφορμή τη σημερινή συζήτηση να εκφράσουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας σε όλες τις γυναίκες. Σε όλες τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί μέσα στην οικογένεια, μέσα σε μια συντροφική σχέση, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε ένα χώρο σπουδών, σε ένα χώρο άθλησης, σε ένα χώρο διασκέδασης. Είναι πάρα πολλές και είναι δυστυχώς στο επίκεντρο μιας θύελλας. Και αν δεν ανοίξουμε την βεντάλια, καθώς η βία έχει πολλαπλές μορφές, δεν θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν στον 21ο αιώνα με ταχύτητες που κανένας δεν θα μπορούσε να τις φανταστεί. Υπάρχουν αιτίες. Σε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα, όταν η βία είναι πια σχεδόν θεσμοθετημένη από μέτρα οικονομικά, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αδύναμοι, από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, από την προσφυγιά, από τη φτώχεια, από το άδειο καλάθι, από την έλλειψη παιδικής προστασίας και κυρίως βοήθειας στα νέα ζευγάρια να μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι, να αντιμετωπίσουν προβλήματα οικογενειακά, από την κόλαση των υπεριαλιστικών πολέμων και την εξαθλίωση, είναι περίπου απίθανο να σκεφτεί κανείς ότι θα πήγαινε καλύτερα η θέση της γυναίκας. Το χειρότερο, πισωγυρίζουμε στην κατάργηση του δικαιώματος της γυναίκας πάνω στο σώμα της και κυρίως στην εκμεταλλευτική εμπορευματοποίησή της με κάθε μορφή. Πολλά πράγματα απαγορεύονται από το διαδίκτυο όταν ενοχλούν, ακόμα και τα σφυροδρέπανα. Όμως το διαδίκτυο βρίθη εμπορικής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου και του παιδικού σώματος στο μεγαλύτερο κύκλωμα που λέγεται πορνογραφία και που πουλιέται και αγοράζεται σαν το ζεστό ψωμί όσο και τα όπλα και τα ναρκωτικά. Και έχει κατασκευάσει μια ολόκληρη γενιά νέων παιδιών να το θεωρούν αυτό κομμάτι ελευθερίας έκφρασης, αγοράς, κατανάλωσης και κυρίως της αντίληψης ότι όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται, πρώτα απ' όλα οι αδύναμοι, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι παιδιά, είτε είναι πρόσφυγες. Αυτός ο φαύλος κύκλος δεν θα τελειώσει έτσι. Για να τελειώσει πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά μέτρα αλλαγής αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος, της γυναίκας, της δουλειάς και του μεροκάματου. Έχουμε αποτροπιαστικά περιστατικά τώρα τελευταία. Αλλά αν αρχίσουμε να βλέπουμε, παρά τις καλές προθέσεις, αν θέλετε, παρά την αντίληψη ότι με κάποια μέτρα προσωρινά, με ιδιωτική πρωτοβουλία, εννοώ ανθρώπους εθελοντές, ανθρώπους καλοπροαίρετους, ομάδες ανθρώπων, πολιτών, ενώσεις, παίρνουν μία μορφή στήριξης αυτών των ζητημάτων, έρχεται κάποια στιγμή που κολλάνε πότε στο νόμο, πότε στο χρήμα. Πότε στην επαγγελματοποίηση της στήριξης στην κοινωνία, και πότε της υποκατάστασης των απαιτήσεων που πρέπει να έχει η γυναίκα πολίτης από το κράτος, το παιδί πολίτης από το κράτος, ο άντρας πολίτης από το κράτος, από ενώσεις ανθρώπων που έχουμε βαφτίσει σιλή την ΜΚΟ και πάρα πολλές φορές προσπορίζονται κρατικά χρήματα, κοινοτικά χρήματα με τρόπο αδιαφανή. Πάμε στην ουσία. Τα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος των γυναικών έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι γυναικοκτονίες έχουν πάρει εφιαλτικό αριθμό. Οι ιδιωτικές υποδομές έχουν αρχίσει να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Ακόμα και οι καλές προθέσεις μπορεί να τυραχτούν στον αέρα και το λέω για τους αρμόδιους υπουργούς. Είχαμε προτείνει, με θυμάμαι να το λέω, ένα μπουτόν, αυτό το περιβόητο μπουτόν για την εξασφάλιση των συνθήκων να ειδοποιήσει μια γυναίκα όταν υφίσταται κακοποίηση ένα παιδί, όταν δεν μπορεί. Το κάνατε πράξη. Πόσο όμως, πειραματικά, σε δύο μεγάλα κέντρα. Δυστυχώς, η βεντάλια της βίας απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Το ακούτε. Από τον Βορρά στον Νότο και από την Ανατολή στη Δύση. Από το μικρότερο χωριό μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη. Θα μου πείτε, είναι σε πειραματικό στάδιο. Ναι, ποιες αφορά. Αφορά γυναίκες που έχουν τη δυνατότητα, που έχουν το τηλέφωνο, που έχουν την πρόσβαση, που έχουν περάσει ήδη από την αστυνομία. Πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το διευρύνουμε με τέτοιο τρόπο και με τέτοια μέσα που να μην αφορά στους λιγότερους, να μην έχει το συνεχές ταξικό, οικονομικό και επικοινωνιακό πρόσημο της προνομιούχας γυναίκας που είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει αυτά. Το ίδιο σχετίζεται και με τους δικηγόρους και με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το θέμα και με την καταφυγή σε δομές. Πώς θα φαινόταν δηλαδή, σας λέμε εμείς, αν οι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους ανθρώπους, αντί να αναγκάζονται να φτιάχνουν δομές, να είναι σε θέση να ενημερώσουν, να μάθουν, να ακούσουν τις γυναίκες και να τις κατευθύνουν σε δομές κρατικές,
απλωμένες σε όλη τη χώρα. Να μην είναι ιστός της αράχνης η βία. Να είναι ιστός προστασίας οι δομές αυτές. Να είναι στελεχωμένες με τους ανθρώπους που ξέρουν και που μπορούν. Να έχουν αποφύλακες στην πόρτα μέχρι τον κατάλληλο επιστήμονα για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα των κακοποιημένων γυναικών. Να εξαλείψει το φόβο τους, να μαλακώσει το τραύμα τους, να τους ανοίξει τις προοπτικές. Αυτό για να γίνει χρειάζεται γυναίκες οι οποίες είναι αποδεκτές ως ανεξάρτητες, που δεν πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες. Που δεν αντιμετωπίζουν τους αντικείμενα σεξουαλικά. Που δεν έχουν μάθει και διδαχτεί να θαυμάζουν τον άντρα που είναι ματσό και σκληρός και μάγκας. Που δεν έχουν δει την τηλεόραση που τις παρουσιάζουν σε αντικείμενα, αλλά έχουν δει την τηλεόραση και ευτυχώς έχουμε αρχίσει και έχουμε, ξέρετε, πέρα από την ειδησιογραφία. Μην είμαστε αποδομητικοί σε πρωτοβουλίες που μπορεί να είναι καλές. Όποιος έχει δει επεισόδια του Σασμού ή του Μαέστρο, ξέρει ότι υπάρχουν δυνατότητες να πλασάρεις, να δείξεις, να προβάλλεις την εικόνα της γυναίκας που αντιστέκεται, που είναι ανεξάρτητη, που δεν αντέχει την κακοποίηση, δεν αντέχει ούτε καν το σήκωμα του χεριού. Πριν κακοποιηθεί. Και που ο άντρας μαθαίνει να ντρέπεται όταν το κάνει. Και είναι ωραίος όταν δεν το κάνει. Σε αυτό το επίπεδο η εκπαίδευση είναι πολύ πίσω. Πριν φτάσουμε στη σεξουαλική εκπαίδευση. Η κοινωνική αποδοχή του άντρα που δεν χτυπάει γυναίκες έχει πέσει πίσω. Μα πώς να μην πέσει. Είχαμε κάποτε απαξίωση για τους μισθοφόρους. Λέγαμε λεγεώνα των ξένων και ήταν ξεφτύλα για έναν άντρα να πάει να υπηρετήσει θητεία στη λεγεώνα των ξένων και να γίνει επεμβατικός στρατιώτης για λογαριασμό των χρημάτων και μόνο. Και σήμερα έχουμε ιδιωτικούς στρατούς και πολέμους δι' αντιπροσώπων. Χρειάζεται πολύ κόπος, πολύ διαφορετική πολιτική νοοτροπία. Είμαι από αυτούς που για πολιτικούς λόγους και επέμενα πολιτικούς λόγους. Ως γυναίκα χτυπήθηκα δημόσια. Ποιος απαξίωσε αυτόν που με χτύπησε πολιτικά στην ελληνική κοινωνία. Και δεν το πήγε μόνο στο φύλο. Να το δει στην ουσία της πολιτικής του. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κυνηγάνε τους μετανάστες, που κυνηγάνε τα παιδιά, που κυνηγάνε τον ξένο, που κυνηγάνε τον πρόσφυγα, που κυνηγάνε τον αλότριο. Και όμως μπορούν αυτή τη στιγμή να κατεβαίνουν και να πολιτεύονται. Να πολιτεύονται νόμιμα και να ψηφίζονται. Για να βρίσκουμε αθώους ψηφοφόρους αυτής της εξορισμού φασιστικής νοοτροπίας όταν βαράς γυναίκες και παιδιά. Όταν τα κάνεις αντικείμενα εκμετάλλευσης. Δεν χρειάζεται λοιπόν μόνο η αντίληψη των δομών. Χρειάζεται ολόπλευρη πολιτική, γενική και οικονομική ενίσχυση. Πρέπει να ξοδέψουμε λεφτά, χρήμα, κόπο, επιστήμονες και γνώση για να εξαλειφθούν οι πατριαρχικές αντιλήψεις. Πρέπει να ξοδέψουμε χρήμα και κόπο για να έρθει σαν βάρκα ή σαν γυαλό η αντιμετώπιση της γυναίκας μισθολογικά με του άντρα. Πρέπει να ξοδέψουμε πολύ χρήμα, πολύ κόπο και κυρίως πολύ ιδεολογική σκέψη για το τι σημαίνει άντρας και γυναίκα αρμονική συμβίωση μέσα σε έναν κόσμο. Τρίτο φύλο, τέταρτο φύλο, καμία σημασία δεν έχει. Να φύγει το φύλο από τη μορφή της διάκρισης και ο αδύναμος από τη θέση την αδύναμη. Γιατί είναι η θέση που τον κάνει αδύναμο. Δεν είναι η σωματική ρώμη. Δεν θα είχε νόημα να βγει μια στρατιά γυναικών που να δέρνει, να χτυπάει, να φέρεται όπως οι άντρες. Έχει νόημα οι γυναίκες και οι άντρες και τα πρόσωπα που έχουν άλλου τύπου σεξουαλικές επιλογές να μπορούν να σταθούν σε μια κοινωνία. Για να μην υπάρχει ο καταναγκασμός που εμποδίζει τις γυναίκες να ζήσουν επί ίσης όρης. Σε αυτόν τον αγώνα, άμα θα δείτε, οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου δεν τη δέχονται τη βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές. Πρέπει να καλλιεργήσουμε άλλα πράγματα, συλλογικότητα, συντροφικότητα, να αναπτύξουμε αντισώματα απέναντι στην εκμετάλλευση. Άμα αποκτήσεις αντισώματα απέναντι στην εκμετάλλευση, τότε νομίζω ότι θα πλησιάσει κάποιος πολύ τις θέσεις του ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ.